51 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 50 από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Είναι δίπλα μας ο Δημήτρης Παπαχρήστος, η ιστορική φωνή του Πολυτεχνείου, να μας μιλήσει για εκείνες τις μέρες, αλλά και για το αποτύπωμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σήμερα και το μήνυμα στη νέα γενιά. Μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ραδιοφωνικός ελεύθερος αγωνιζόμενος. Θα ξεκινήσω από τα 51 χρόνια, διότι είναι μισός αιώνας και ένας χρόνος. Απ' τη μια φαίνεται ότι απίστευτο και είναι μεγάλος ο χρόνος, έτσι. Και ο ποιητής έλεγε, καθώς παίρνουν τα χρόνια, πληθαίνουν και οι κριτές που μας καταδικάζουν. Ο Σεφέρης το λέει. Λοιπόν, εδώ συμβαίνει το αντίθετο. Καθώς περνάνε τα χρόνια, ζωντανεύει πιο πολύ αυτό που κάναμε, η εξέγερση. Και ακόμα και τα παιδιά που δεν έχουν γεννηθεί και οι γονείς τους ακόμα, άρα γιατί να μην ήμουν και εγώ εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ξεπέρασε το ίδιο το γεγονός και εμάς. Αλλά ποιο είναι αυτό το γεγονός της εξέγερσης? Είναι αυτό το αυθόρμητο που έγινε σαν φοιτητικό κίνημα εκείνο τον καιρό, που βρήκε τον τόπο του μέσα σε ένα χώρο εκπληκτικό. Σαν κάστρο ήταν, σαν ελεύθερη πολιορκημένη νιώθαμε. Αλλά εκεί μέσα όμως το αυθόρμητο έγινε αυτοοργάνωση, με άμαση δημοκρατία, με γενικές συνελεύσεις, με ανακλητούς εκπροσώπους, με κουβέντα για όλα τα πράγματα που απασχολούσαν όχι μόνο την Ελλάδα και την πατρίδα μας, αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Διότι και τότε ο πόλεμος υπήρχε, και τότε οι Αμερικανοί και ο ιμπεριαλισμός υπήρχε, και τότε το ΝΑΤΟ που ανέχθηκε τη Χούντα και η Ευρώπη, και σήμερα τα ίδια και χειρότερα έχουμε δύο πολέμους, ένας από πάνω στην Ουκρανία και άλλος στη Μέση Ανατολή. Τότε είχε από ήχος του Βιετνάμ ήταν εδώ, μάλιστα το 68 έγινε τότε ενάντια στον πόλεμο και έγινε ολόκληρη ιστορία. Στην Αμερική ολόκληρο κίνημα φοιτητικό. Με το Γούστοκ, με το Φράουρε σχέμα, με τις καταλήψεις. Δηλαδή, όταν βρίσκεται σε μια τέτοια αναταραχή ο πλανήτης ολόκληρος και η Γη, η νεολαία, είτε καθοδηγηθεί είτε όχι, θα αντιδράσει. Όπως θα αντιδράσουν και σήμερα, γιατί τα πράγματα. Είπες για αποκατάσταση δημοκρατίας. Δεν αισθάνομαι ότι έχει γίνει αποκατάσταση δημοκρατίας με ανοιχτή πληγή και το τελευταίο ανάγχωμα του ελληνισμού που είναι η Κύπρος. Εκεί αναγκαστήκαν η τραγωδία, όχι τραγωδία μόνο, και προδοσία να καταρρεύσουν και να έρθει ο Καραμαλής σαν σωτήρας, να τον ορκίζει ο Κιζίκης. Αυτή η μεταπολίτευση χρωματίστηκε από αυτούς που αυτοί εκθρέψανε τη Χούντα και έπεσε στα μαλακά, γι' αυτό και δεν έγινε ποτέ αποχουντοποίηση. Όλα χωθήκανε μέσα στη λεγόμενη δημοκρατία. Είναι δημοκρατία, τηρούμε αναλογιών. Δεν είναι το ίδιο όπως ήταν τότε, αλλά είναι μια ψευδαίσθηση όμως και η ελευθερία και η δημοκρατία. Διότι πού είναι οι ενεργοί πολίτες, πού είναι η ελευθερία, αυτή είναι μέχρι εκεί, μην τύξουμε τίποτα παραπάνω. Άρα έχει ακόμα πράγματα να κάνει το Πολυτεχνείο. Και αν έχετε τα παιδιά, να δεις τι λένε τώρα. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, το λένε και τώρα το Πολυτεχνείο τελείωσε το 1973. Και την παιδεία την εμπορευματοποιούν και την ιδιωτικοποιούν. Και την καναλιζάρουν όπως θέλουν να τα κάνουν γρανάζ για να είμαστε στους μηχανισμούς. Τα παιδιά χάνουν τα όνομά τους. Αρχή παιδείας λέγανε αρχαίοι ονομάτων επίσκεψη. Ποιο όνομα ρε, αριθμοί γίνεται. Πληθυντικός αριθμός γίνεται, δηλαδή τι να πω, στις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις τους. Αριθμός, όχι όνομα, σε λένε Γεωργία, σε λένε Βάνα, σε λένε Δημήτρη, σε λένε Κώστα. Που αυτό δείχνει ποσοστά, τις αναλογίες τους. Λέει 30%, 50% απώλειες. Στο στρατό, όταν πήγανε με το ζόρι και με στρατέψανε, δικαιολογούνται λέει τα 3% οι απώλειες. Πήγανε να σκοτώσουν πάνω στην τσάπη. Απώλεια λέει, κανονική. Απ' την άσκηση. Σκέψου δηλαδή που έχουμε φτάσει να λένε στον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Λέγανε παράπλευρες απώλειες. Πήγε στη ζωή μας. Σήμερα ξέρω πόσες παράπλευρες απώλειες έχουμε και εδώ. Και οικονομικές και πολιτικές και ό,τι θέλεις. Και έχουμε γενοκτονία στην Παλαιστίνη και καθόμαστε και κοιτάμε το αίμα, λες είναι κέτσαπ και μετά λέμε τι πάθαμε. Όταν δεν αντιδράσει εκεί που συμβαίνει το κακό, θα έρθει η σειρά σου.
Αυτό ίσως ήταν και που τροφοδότησε όλη αυτή την εξέγερση της νεολαίας. Ένιωθε αυτά σε εκείνη την εποχή. Ένιωθε τουλάχιστον ένα κομμάτι, μια μειοψηφία εκτρή ήμασταν. Στις 70.000 που ήταν φοιτητές, 5.000 ήμασταν εκεί. Και οι εργαζόμενοι που ήρθαν και κάνουν και γενική συνέλευση και κάνουν και ανακοίνωση. Και οι μαθητές που την κομπανίσαν τα σχολεία, μειοψηφίες ήμασταν. 70.000 ήταν στην Αθήνα οι φοιτητές, 5 ήμασταν εδώ. Και όμως βλέπατε τον κίνδυνο μπροστά σας. Μόνο τον κίνδυνο, ή δεν πέφτει η Χούντα. Τι ήταν αυτό όμως, ήταν η νεότητα, ήταν όλο αυτό που είχε πυροδοτηθεί. Άμα έλεγα στο σταθμό θα καταλάβεις. Έλεγα ότι το μόνο όπλο που έχουμε είναι η πίστη μας στην ελευθερία, στη δημοκρατία. Είμαστε άοπλοι, το μόνο όπλο που έχουμε. Και έλεγα και στους φαντάρους. Φαντάρος ήμουνα πριν 10 μέρες. Μου είχαν πάει στη όλη τη μάνα μου, είχαν κόψει την αναπολή. Και εμένα και τους άλλους. Τα παιδάκια τους έβλεπα τα έξω όταν βγήκα να δω τι γίνεται. Γιατί όταν είπα τον εθνικό ύμνο και τέλει, υποτίθεται πήγα να δω γιατί δεν είχαν μπει ακόμα. Και έτσι έγινε και αυτό με τις μαρτυρίες. Μόνο οι μπάτσοι ορμάγανε και χτυπάγανε και χτυπάγανε. Θα ήταν μέσα άμα δεν ήταν φαντάροι αναγκαστικά εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αυτό ήταν το κίνημα. Αγκάλιασε όλη την λαιά και ξεπάστρεψε και την τροπή από την πατρίδα μας. Δηλαδή 6 χρόνια είναι 7, δεν θα γίνουν 7 φωνάζαμε, αλλά έφταιγαν και οι γονείς μας. Που ανεχτήκαν τη Χούντα και σιωπήσαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Και ήρθαν τα παιδιά τους, η νεολαία, έστω και αυτή η μειοψηφία, που είναι το άλλα της ζωής και της γης ολόκληρης, έτσι λέγεται, να ξελασπώσει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Από Αυστραλία μέχρι και όλη τη μάνα που είναι Έλληνες εκεί και νιώθουν περήφανοι για αυτό που έγινε. Εσείς καταλαβαίνατε όμως το μέγεθος της πράξης εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε ότι γράφουμε ιστορία. Ότι καταλαβαίναμε τι κάνουμε, αυτό είναι αλήθεια. Είχα πλήρη επίγνωση εγώ και όλοι οι άλλοι, ακόμα και αυτοί που σκοτωθήκανε, γιατί ρε παιδί μου, η ελευθερία για μας ήταν κάτι παραπάνω και από το ψωμί. Δεν ήταν τώρα έχουμε μια ψευδέστηση ελευθερίας. Τότε την νιώθαμε και την αισθανόμαστε από το χαπιέ, από τον μπάτσο, από τον άλλον, από τους μυστικούς, από ό,τι θέλεις. Πρέπει οι σχολές δεν λειτουργούσαν κανονικά. Είχε το φοιτικό κίνημα, το ασφαλίτικο εκεί μέσα. Μπάτσοι που δινόντουσαν φοιτητές. Άμα διαβάζεις τα βιβλία μου, θα καταλάβεις τι γράφω και τι λέω. Έτσι τρελαθήκαμε και βγήκαμε στον δρόμο. Με κίνδυνο τη ζωή μας σκοτωθήκανε ρε παιδιά. Τσάμπα σκοτωθήκανε. Εγώ για αυτούς μιλάω. Δεν παραδεχόντουσαν ότι είχαμε νεκρούς. 1.200 τραυματίες είχαμε. Δεν ξέρουμε και τον αριθμό ακόμα. 57 έχω στα βιβλία μου με τα ονόματα του. Δηλαδή τι ήταν κορόιδα, ήταν αυτά. Ή τα αθήματα, τσάμπα σκοτωθήκανε. Έτσι βρεθήκανε και πέσανε πάνω στις σφαίρες. Που στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν πλαστικές. Κυροβολάγανε εδώ που καθόμαστε από το Ακροπόλ. Ακροβολιστές. Αν δεν ήταν δηλαδή ο Ολλανδός να πάρει και τη σκηνή που μπαίνει το τάγκ μέσα, άντε εγώ να αποδείξω ότι μπήκε το τάγκ τώρα σε μετά από 50 χρόνια στα νέα παιδιά. Τότε ήταν δύσκολο. Είδα τι κάνει μια εικόνα. Χίλιες λέξεις υποτίθεται είναι, αλλά και μια λέξη για μένα έγινε τότε χίλιες εικόνες και πυροβολισμός. Ήταν το δικό μας όπλο. Και ειλικρινά ο σταθμός εξέφρασε. Και η δική μου φωνή δεν είναι δική μου, ούτε της Μαρίας, ούτε του Λάμπρου, κανενός. Ήταν η φωνή όλων των ξεγερμένων. Γι' αυτό λειτουργώ έτσι, γι' αυτό δεν λέω «Αχ, τι ωραίος που είμαι». Η στιγμή πάντως, γιατί την περιγράψατε και αυτό νωρίτερα... Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που θα μου πεις. Γίνεται συνείδηση ότι μπαίνουν. Ναι, είναι μπροστά τα τάγκ. Πλακωθήκαμε, αν θα πρέπει να το και πω. Και εσείς λέτε τον εθνικό ύμνο. Είναι μια στιγμή που στιγματίζει όλες τις γενιές. Ξέρω γιατί όμως αλλά... τον είπα. Τον είπα διότι όταν ήμουν φαντάρος και είχα γράψει το χάρισμα που άνοιξε ο σεισμός ευθύς Αιγαίου σε Μάνθη, Δέλτα Σίγμα, πάνω στο καπέλο μου. Το βούτυξε το δεύτερο γραφείο ένας νικητής ερωτόκριτος. Και λέει, εσείς είστε τα άνθη και εμείς ο σεισμός. Λέω, ποιος τα γράφει αυτά, ρε. Λέω, ποιητής ο εθνικός μας. Σκατά είναι και αυτός σαν και εσάς. Λέω, τι. Και λέει, εγώ με τον Κάλβο. Ο Κάλβος ήταν καρμπενέρος, ρε. Καρμπενάρος, ρε. Ήταν επαναστάτης. Με κοίταγε, τα είχαν χαμένα κι αυτοί. Αυτοί πήγαν από εκεί πάνω ρε, και κάναν το βαστικό που εκεί κάτω. Στην Κύπρο. Το παίζανε Κανταφική και το παίζανε εκείνο το. Πομπο. Αν δείτε τι τούμπες έχει φέρει αυτή η ζωή,
Σε ένα βιβλίο μου έχω γράψει, κρατάγα ημερολόγιο εκεί πάνω, όταν με βάλανε φυλακή. Ζούσε τη ζωή του σαν τη θυμόταν. Όρθιο ζωτόγραφο, θα μου κόψαν και το φως. Και κυκλοφορεί από τον Καστανιώτη από τις εκδόσεις. Ημερολόγιο με ημερομηνίες. Εγώ ένα παιδί όρθιο. Γιατί τα γράφα, με εκείνη τη ζωή μου, λέει. Και μετά εκ των υστέρων βγήκαν. Πώς διασωθήκαν. Λοιπόν, κοιτάξτε, κάπου οι συνθήκες σε κάνουν να γίνεις αυτό που είσαι ή να ξεπεράσεις τον εαυτό σου. Ξεπεράσαμε τους εαυτούς μας, το γεγονός αυτό καθεαυτό ξεπέρασε εμάς, τους ίδιους που το κάναμε και είναι κληρονομιά υπερήφανη και για τους επόμενους και τις νέες γενιές να συνεχίσουν από εκεί που δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς. Αγώνας συνεχίζεται, είπα τις τελευταίες λέξεις, με τα όπλα που διαθέτει ο καθένας, γιατί κατάλαβα ότι εδώ τελειώσαμε για αυτούς, αλλά εμείς συνεχίζουμε. Και η Χούντα που έπεσε, έπεσε στα μαλακά και στην αγκαλιά αυτών που την εξέδεψαν μετά την τραγωδία και την προδοσία. Γι' αυτό έχουμε και τη μεταπολίτευση που είπες, με τον Καραμαλή να έρχεται από το Παρίσι, που τον είχε καταγγείλει τη Χούντα τόσα 7 χρόνια, και μετά να πέφτουνε και να γίνει και επιστράτευση, παρακαλώ, που αν εκείνο τον καιρό υπήρχε υποκείμενο πολιτικό που αν μπορούσαμε, δεν θα υπήρχε αυτή η μεταπολίτευση που βλέπετε σήμερα, γιατί φέρανε στα μέτρα τους. Και οι εκλογές που γίνανε 17 Νοέμβρη, παρακαλώ, 53%, πλακωθήκαμε εδώ πέρα, γιατί αν θα κάνουμε, το αίμα ήταν φρέσκο ακόμα, αν θα κάνουμε διαδήλωση. Και κάναμε διαδήλωση και πήγαμε να αποδείξουμε φόρο τιμής πάνω από 70.000 στην Κεσαριανή, σε 200 εκτελεσμένους. Με το σύνθημα ΕΑΜ Ελλάς Πολυτεχνείο. Λοιπόν, αυτά είναι κληρονομιά για όλους. Το Πολυτεχνείο πλέον δεν μπορεί να τα αγγίξουν. Πήγαν να το αγκαλιάσουν, να μας πνίξουν. Να... Όλοι εκεί ήμασταν. Δεν ήταν. Άμα ήταν, δεν θα είχε πέσει Χούντα. Δεν θα μας σκότωνε. Θα έβγαινε ο κόσμος στον δρόμο. Γι' αυτό μπήκανε τη νύχτα. Την άλλη μέρα θα έβγαινε ο κόσμος. Την άλλη μέρα το λέγατε κιόλας, αν ξημερώσει. Αν ξημερώσει, δεν θα μπορούσε να το. Γιατί ήταν παλαϊκό πλέον. Γι' αυτό μπήκανε και σκοτώσανε. Είχαμε πλέον Θεσσαλονίκη, Πάτρα, στον κόσμο έξω. Πρέπει ένα γεγονός που ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδας. Το έχω ζήσει εγώ στο εξωτερικό, στην Αμερική, βρε. Αν μιλήσουμε, είναι ένα γεγονός που συγκαταλέγεται μέσα στις μεγάλες στιγμές του νεολογίστικου παγκόσμιου κινήματος. Ρε, έχω κάνει για το Μάιο 68 ντοκιμαντέρ και μου λέγανε, άρα δεν είχαμε κι εμείς ένα ραδιόφωνο. Όλοι λέγανε για μας. Λέω, είχατε τους στίχους που γράφατε συνθήματα. Μιλάνε οι τείχοι. Γράφατε, οι τείχοι έχουν αυτιά. Αυτό το ιστορικό ορόσημο λοιπόν, σήμερα γιατί σας βλέπω μιλάτε με νέους ανθρώπους, με νέα παιδιά και τους μεταφέρετε το μήνυμα. Ποιο δεν, είναι το... δεν είναι θέμα μήνυμα μόνο. Γνώση και την ιστορία. Γιατί είναι ένα ζωντανό βίωμα και είναι ζωντανή μνήμη. Λέω μια φράση που τη λέω στο τελευταίο μου βιβλίο, στο «Δεν αδειάζουμε να πεθάνουμε» που έχει. Α, τι έχει απ' έξω και μου το έβαλε και μάλωσα κιόλας. Και δυστυχώς δεν έχω να σου δώσω, γιατί θα το δώσω αλλού τώρα που με το φωνάξανε. Έχει, τους βορώνω το κεφάλι απ' έξω, εδώ, αυτό το «Δεν αδειάζουμε να πεθάνουμε». Γιατί βγήκε. Και λέω, γιατί το κάνεις αυτό ρε, είσαι καλά μου λέει. Αυτό θα βάλουμε για εξόδου. Έχει τις τελευταίες στιγμές της εξόδου αυτό το βιβλίο, το τι έγινε λεπτό προς λεπτό, στιγμή προς στιγμή. Διότι κοίταξε. Λένε ότι έλα μωρέ, όλα μάτια είναι και ό,τι για να γίνει, όλοι το ίδιο είναι και αν δεν είναι θα γίνουν. Καλλιεργούν μια ματαιότητα. Ματαιότητες ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητα, λένε χριστιανή για τον άλλο κόσμο. Και ξέρεις τι είπα εγώ στα ραδιόφωνο που κάνεις εσύ και εγώ δεν ξέρω. Έκανα 30 χρόνια ραδιόφωνο, μα απολύσαμε παντού. Και καλά κάνανε, μπράβο τους. Είναι προτιμότερο να αγωνίζεται κανείς ακόμα και μάταια, παρά να ζει μάταια. Η αξία στη ζωή μας είναι και η αξιοπρέπεια. Ανεξάρτητα αν τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Έχω πλήρη γνώση για το τι γίνεται. Γι' αυτό είχα την πολυτέλεια να αρνούμε, αλλά χωρίς να φύγω έξω από το στίβο της πολιτικής και της ζωής, της καθημερινής. Δεν πήγα στο σπίτι μου. Και ευτυχώς που έχω αυτά που γράφω ακόμα, την επικοινωνία με τα νέα παιδιά, γιατί για μένα το γράψιμο είναι ασπίδα προστασίας μου και ο θάνατος. Έγινε και πηξίδα ζωής, κατά λάθος ακόμα. Έχω γίνει 74 ολόκληρα. Ήμουν 23 χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Μη σας πάρει και σας σηκώσει. Εντάξει.